τη νίκη, νομίζω όταν μετράμε τα Υπουργεία παραδείγματος χάρη, το ΣΠΕΝΤΕ έχει 6 Υπουργεία, το ΤΣΕΝΤΕΟΥ 5 Υπουργεία και το ΤΣΕΕΣΟΥ 3 Υπουργεία. Αυτό μπορεί να θεωρηθεί μια νίκη. Αν βλέπουμε τη συμφωνία μεταξύ των τριών κομμάτων, το ΣΠΕΝΤΕ με 25% έχει περάσει πάρα πολλά από τα σημεία με τους οποίες πήγε στις εκλογές. Η επαναφορά του μεγάλου συνασπισμού είναι βέβαια μια δύσκολη προσπάθεια για το ΣΠΕΝΤΕ, γι' αυτό και αυτή η μεγάλη διαπραγμάτευση επί 2,5 μήνες, όπως είπατε στην αρχή, και η ψήφος των μέλων που αποφασίσανε τελικά για αυτό το συνασπισμό. Για την υπόλοιπη Ευρώπη, κύριε Κατσιούλη, και κυρίως για τον Ευρωπαϊκό Νότο, η συμμετοχή των σοσιαλδημοκρατών στην κυβέρνηση του μεγάλου συνασπισμού δημιουργεί ή τουλάχιστον δημιουργούσε προσδοκίες για μια νέα πολιτική εκ μέρους της Γερμανίας όσον αφορά την ευρωπαϊκή κρίση, την κρίση καλύτερα στην Ευρωζώνη, γιατί μιλάμε για τον Ευρωπαϊκό Νότο. Τελικά εκτιμάτε ότι με την παραμονή του κ. Σόιμπλε στο Υπουργείο Οικονομικών οι προσδοκίες αυτές θα εκπληρωθούν ή θα διαψευστούν? Εκεί υπάρχει και μια προσωπική απογοήτευση δικιά μου, γιατί νόμιζα ότι θα μπορούσε να είναι πιο φιλευρωπαϊκό το ΣΠΕΝΤΕ στη διαπραγμάτευση. Αλλά το ΣΠΕΝΤΕ κοιτάξε πάρα πολύ στα εσωτερικά της Γερμανίας και όταν κοιτάτε ποια σημεία περάσανε στη συμφωνία, δηλαδή ο κατώτατος μισθός, τα θέματα των συνταξιούχων, όλα αυτά αφορούν τον πληθυσμό μες στη Γερμανία. Όσον αφορά την Ευρώπη, νομίζω ότι είναι θετικό, όπως ανέλαβε ο κ. Γκάμπριλ, το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, βέβαια. Και με αυτόν τον τρόπο διαθέτει κάποια εργαλεία να βοηθήσει, θα έλεγα, τον Ευρωπαϊκό Νότο. Όσον αφορά τη στάση της κυρίας Μέρκελ, γιατί αυτή είναι η σημαντική στάση, νομίζω ότι θα μπορούσε ένας μεγάλος συνασπισμός να είναι μια αφετηρία για μια, ας πούμε, διαφορετική πολιτική. Η κυρία Μέρκελ προσαρμόζεται πάρα πολύ καλά σε νέα δεδομένα και βλέπουμε όλοι ότι αποτυχαίνει κάπως το ελληνικό πρόγραμμα και το καταλαβαίνει και η ίδια και θα μπορούσε τώρα με το μεγάλο συνασπισμό να εξηγεί καλύτερα στο γερμανικό λαό γιατί αλλάζει τώρα τη στάση της. Πάντως οι σοσιαλδημοκράτες σε κάθε περίπτωση θα είχαν τουλάχιστον προεκλογικά πει ότι θα προωθήσουν μεγαλύτερη ανάπτυξη. Επομένως μπορούμε να εικάσουμε ότι με την ανάληψη του κύριου Γκάμπριελ του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης ότι θα δοθεί έμφαση σε ευρωπαϊκό επίπεδο στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και της ανάπτυξης. Νομίζω ναι. Όσον αφορά τα εργαλεία τα έχει και μπορεί να το προωθήσει αυτό, αλλά αυτό δεν ήταν ποτέ προτεραιότητα των σοσιαλδημοκρατών στις εκλογές. Προτεραιότητα, κύριε Κατσιούλη, συγγνώμη που σας διακόπτω, ήταν όμως και η έκδοση ευρωεμολόγων και εκεί πάλι είδαμε μια επαναχώρηση προφανώς για ζητήματα που αφορούν το εσωτερικό της Γερμανίας, έτσι δεν είναι? Ακριβώς. Αυτό ήθελα να αναφέρω αυτή τη στιγμή. Τα ευρωεμολόγα ήταν μέσα στο πρόγραμμα του ΣΠΕΝΤΕ πέρσι, αλλά ο κύριος Στάιμπρικ, ο ψήφιος των Σοσιαλδημοκράτων, είχε πει στην προεκλογική εκστράτειά του ότι δεν υποστηρίζει τα ευρωομόλογα, επομένως δεν μπήκαν και στη συμφωνία.